Ένα λεπτάκι να κεντραριστούμε κιόλας και στον χώρο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ διόρυθμο θέμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και καιρός ήταν ότι πρέπει κάποτε να γίνει αυτό, το θέμα το οποίο οι περισσότεροι της κοινωνίας το έχουν σαν de facto, θα λέγαμε, σαν κάτι δεδομένο. Καλλιτέχνη σημαίνει μουρλός, κάπως τρελός, εξωπραγματικός, έτσι, τα έχει χαμένα, δεν έχει λογική, κάτι τέτοια. Οι περισσότεροι λένε κάτι τέτοια πράγματα. Άλλοι πάλι μας πληροφορούν ότι σπουδαίοι καλλιτέχνες ήταν μεγάλες διάνοιες και τα λοιπά και τα λοιπά, και ο κόσμος κάπου σαστίζει. Δηλαδή, όχι σαστίζει ότι παθαίνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, αλλά ακούγοντας τη μία άποψη για την άλλη, δεν ξέρει τι άποψη να διαμορφώσει για τον καλλιτέχνη. Είναι τρελός, είναι μερική τρελή, μερική διάνοιες. Είναι έτσι και έτσι, ό,τι σου πετύχει, δηλαδή είναι σε μια αίθουσα 100, ή 60 θα είναι τρελή ή δεν θα είναι. Κάτι τέτοιο πλανάται στο δω, γι' αυτό όταν ακούνε καμιά φορά για τέχνη, Χριστέ και Παναγία μου, λέει, ο παιδί μου θα γίνει. Καλά, φίλε μου, το παιδί σου πώς δηλαδή ήταν μέχρι τα 18 του που πήγαινε στο Λύκειο ένα παιδί σεμνό και όταν γίνει καλλιτέχνης θα γίνει τρελό? Να το εξετάσουμε αυτό να δούμε. Λοιπόν, πρώτα να υπενθυμίσουμε στους φίλους της παρέας μας ότι ο διαγωνισμός ζωγραφικής που θα βγουν οι πρώτοι συνεχίζεται και θα λήξει τη Δευτέρα μεσημέρι στις 12 η ώρα ή μία, δεν θυμάμαι, γράφει πάντως. Μέχρι τότε μπορούν να ψηφίζουν για να ανακηρυχθούν οι τρεις οι οποίοι θα πάρουν τα δωρεάν βραβεία για φίτηση στη σχολή μας δωρεάν, και άλλα 3 άτομα που θα παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο χρόνο, δεν θυμάμαι, 1,5 μήνα δωρεάν. Λοιπόν, πάντως οι συμμετοχές ήταν κατά γενική ομολογία πολύ καλές, μερικά έργα ήταν πάρα πολύ καλά, δηλαδή για ερασιτέχνες ή κάποιοι μπορεί να ήταν και είμαι επαγγελματίες ή επαγγελματίες, οι δουλειές ήταν πολύ καλές και ευχόμεθα ότι όσοι έρθουν κοντά μας, όσοι ευτυχήσουν, δηλαδή όσοι κατορθώσουν να είναι νικητές και να είναι μαζί μας, ότι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία αυτό το ταλέντο τους, αυτό το χάρισμα, και να γίνουν ακόμα καλύτεροι και να διακριθούν στον τομέα που δείχνουν ότι αγαπούν. Εξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός που έχει σχολείο, ότι να αναδεικνύει, να βοηθήσει κάποια άτομα τα οποία έχουν ταλέντο, να τους δώσει το ξεκίνημα για την καριέρα που χρειάζονται. Ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους τους διαγωνιζομένους. Τώρα, για το θέμα μας. Είναι λυπηρό που δεν είναι όλοι μαζί εδώ στην παρέα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια διαδραστική συζήτηση, για να ακούγαμε λέξεις. Αλλά έχουμε τη Λασκαρίνα εδώ πέρα, να τη ρωτήσουμε. Δεν μου λες μόνο, Λασκαρίνα, εσύ όταν είσαι σε μια παρέα, η παρέα που είσαι μέσα, όταν ακούει ότι ασχολείσαι με τέχνη, πώς σε ακούει? Με θαυμασμό, με απορία? Μπήκε στο κλαμπ των τρελών, λέει, των γνωστικών? Τι ακούς, ας πούμε? Δεν έχω κι άλλους να ρωτήσω, πες μου έτσι μια μικρή εικόνα. Ή εσύ τι θα πίστευες πριν έρθεις να σπουδάσεις, ότι είναι καλλιτέχνες, ή τι βλέπεις τώρα γενικά που έχεις δει τόσα άτομα εδώ μέσα? Κοίταξε, αδερφέ, είναι μεικτές οι αντιδράσεις. Άλλοι αντιδρούν με θαυμασμό, ότι εγώ σπουδάζω ζωγραφική, ξέρω εγώ. Και αρχίζει βέβαια άλλο θέμα αυτό, ότι τι υπάρχει που είναι σπουδές για τη ζωγραφική και λοιπά, είναι άλλο θέμα αυτό, τέλος πάντων. Και άλλοι αντιδρούν διαφορετικά, ας πούμε ότι όπως είναι και το σημερινό μας θέμα, ότι οι ελαφρόμυαλοι ή λιγότερο ορθολογιστές και καλά ίσως ανήκουν σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι είναι
κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή δεν είναι όλων των ανθρώπων ίδια η αντίδραση. Πάντως ήταν συνήθως ή η μία ή η άλλη, με πολύ θαυμασμό, αλλά και που περιέχει πολλές απορίες αυτός ο θαυμασμός, ή με ένα αίσθημα του, του λιγότερου αυθολογιστή, θα το πω έτσι, κάπως έτσι. Δηλαδή, για να το εξετάσουμε, ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος που ζει και αυτός στην ίδια χώρα, ας πούμε για τη χώρα μας, που ζει εδώ μαζί μας, θα μπορούσαμε να πάρουμε το κακό σενάριο. Αυτό θα ήταν όσοι δεν μπορούν να επιτύχουν κάπου σε μια σοβαρή σχολή, καταλήγουν να γίνονται καλλιτέχνες γιατί είναι βαρεμένοι, μισότρελοι, ξέρω εγώ, αεριτζίδες, τεμπέληδες, κάτι τέτοιο. Ακούς, κάπου εκεί ήταν η εικόνα που είχες. Όχι ακριβώς αυτή η εικόνα. Η εικόνα ίσως του ότι όποιος δεν έχει ένα μαθηματικό μυαλό γίνεται καλλιτέχνης, που κάτι τέτοιο απέχει χιλιόμετρα από την πραγματικότητα βέβαια. Ότι ακριβώς όποιος δεν έχει μια λογική, μια κοινή λογική, μπορεί να εντάσσεται στον τομέα των καλλιτεχνικών, ας πούμε. Ο οποίος είναι κάτι εύκολο, θα γίνει τραγουδιστής ή κανένας, κάτι τέτοιο, ή κανένας ηθοποιός θα είναι, ή κανένας τραγουδιστής, ή κανένας ζωγράφος. Δεν νομίζω ότι βλέπω την ίδια αντίδραση με το ότι θα, αν ακούσει κάποιος ότι ένας είναι ζωγράφος ή σπουδάζει ζωγράφος, με κάποιου που θα γίνει ηθοποιός ή τραγουδιστής κλπ. Δεν βλέπω ακριβώς την ίδια αντίδραση. Υπάρχουν πολλές απορίες στο αν αυτό διδάσκεται, αν είναι μόνο ένα απλά ταλέντο και απλά πιάνεις ένα πινέλο και ζωγραφίζεις. Εκεί είναι οι περισσότερες απορίες. Και ίσως για αυτούς που γνωρίζουν λίγο παραπάνω τα θέματα της τέχνης, να μπαίνει το ερώτημα του εάν ένας καλλιτέχνης είναι τελικά, συγγνώμη για την έκφραση, βαρεμένος, είναι πραγματικά γνώστης, έχει γνώσεις τέλος πάντων τις οποίες θέτει σε εφαρμογή, άρα είναι και λογικός. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με τις τέχνες, νομίζω ότι έχει πολλές απορίες όταν ακούει σπουδάζω ζωγραφική ή είμαι καλλιτέχνης ή κάτι αντίστοιχο. Πάντως υπάρχει σε αρκετούς η αντίδραση του θαυμασμού. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο πιο ορθολογιστής ή κάτι αντίστοιχο, μπορεί να σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος στερείται λογικής ασχολείται με αυτό. Πρώτα να πούμε ότι, γιατί το έχουμε ξεχάσει και το έχουμε αφήσει, ότι το μανιφέστο για την τέχνη και τον καλλιτέχνη και με τις απόψεις μας γύρω από αυτό θα μπαίνει τμηματικά, δηλαδή κάθε εβδομάδα θα μπαίνουν κάποια άρθρα. Δηλαδή πρώτα η τέχνη, τι είναι τέχνη για μας, τι είναι για μας ο καλλιτέχνης, τι είναι για μας αυτά και τα άλλα και τα εκείνα, άρθρο-άρθρο, θα μαζεύονται και να μπορούν έτσι να τα, και εμείς να τα γράφουμε ευχερέστερα και να προσέχουμε ότι οι απόψεις μας αντανακλούν αυτό που αισθανόμεθα, ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε σε συνέχειες το ολοκληρωμένο μανιφέστο, το οποίο υπολογίζουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχει βγει όλο στον αέρα. Από την άλλη εβδομάδα θα πάρετε ένα μέρος, ας πούμε, μία ενότητα, θα σας γράψουμε ποιες είναι οι ενότητες και θα ζητήσουμε μετά αργότερα την εγγραφή μελών όσοι επιθυμούν μέσα στην ομάδα αυτή που θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε θέματα τα οποία, όπως λέγαμε λίγο πριν παλαιότερα, έχουν κάνει αυτή την άβυσο απόψεων και αυτό. Μέσα σε αυτά είναι και ο καλλιτέχνης που έχουμε σήμερα και θα λυθεί και αυτό βέβαια σαν δική μας άποψη, αλλά επειδή κάτι έπρεπε να βάλουμε σήμερα σαν προπομπό, βάλαμε αυτό να δούμε το τι άποψη έχει το κοινό. Και πραγματικά το κοινό στις περισσότερες φορές που θα ακούσουμε λέει καλλιτέχνης είναι, αντιλαμβάνεσαι, κάτι μεταξύ φεδρότητας, χυλαρότητας. Πώς συμβαίνει άραγε να έχει γίνει αυτός ο μύθος, ο θρύλος, η αλήθεια, όπως θέλεις να είναι,
για τους καλλιτέχνες, ποιοι δώσανε αυτό το έναυσμα, αυτό το παράδειγμα, αυτή την εικόνα και οι καλλιτέχνες φαντάζουν έτσι. Είναι πράγματι, έχουν μια εικόνα τρελού, τρελούτσικου ή είναι μια παραπλήσια εικόνα η οποία δεν διερμηνεύεται σωστά και για πολλούς φαίνεται ότι είναι τρελούτσικη, ας πούμε, κάπως έτσι. Νομίζω ότι την εικόνα αυτή ίσως την έχουν δώσει περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλλιτέχνες και θα θέλανε να είναι καλλιτέχνες. Και θεωρώντας ότι κάνοντας εγκεντρικότητες ή συμπεριφέρονται λίγο αντικοινωνικά ή με έλλειψη κοινής λογικής κλπ, ότι έτσι θα μπορούν να λέγονται καλλιτέχνες. Και γιατί άραγε, μα κάνανε κεντρικότητες, ήταν καλλιτέχνες και θα ήταν πολιτική μηχανική, ας πούμε. Γιατί έχει περάσει, ας πούμε, στο κοινό νου ότι ένας πολιτικός μηχανικός είναι με τη γραβάτα του, σοβαρός, συντηρητικός κλπ. Ενώ το προφίλ ενός καλλιτέχνη που έχει περαστεί στη συνείδηση του κόσμου είναι ένα προφίλ πολύ πιο χαλαρό, πολύ, πολύ απελευθερωμένο. Αν ασχοληθούν και λιγάκι ιστορικά με την τέχνη, μπορεί να δουν ότι αρκετοί από αυτούς είχαν και κάποιες ψυχικές νόσους οι οποίες συνοδεύανε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ψυχική νόση στα ψυχιατρία είναι και γιατροί και μηχανικοί, ακριβώς, και αυτό ακριβώς, δεν είναι μόνο ακριβώς αυτό. Αλλά οπότε ίσως έχει καλλιεργηθεί αυτό το προφίλ επίτηδες. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά καμία σχέση με την τέχνη, προσπαθώντας να αποκτήσουν σχέση με την τέχνη, αντί να εντρυφήσουν στο να το σπουδάσουν, προσπαθούν να φτιάξουν ένα ψεύτικο προφίλ ώστε να περάσουν ότι είναι καλλιτέχνες. Και έτσι ο απλός κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει να μην είναι τόσες τέχνες, θεωρεί ότι αυτό είναι το προφίλ ενός καλλιτέχνη. Οπότε θεωρείς ότι είναι μια παρερμηνία ή μια διακομόδηση ίσως, ναι, του καλλιτέχνη για κάποιο συγκεκριμένο άραγε λόγο, ή δηλαδή τι να ζηλέψουν από τον καλλιτέχνη και να τον διακομωδήσουν ή ζηλεύουν κάτι. Προσωπικά, προσωπική μου άποψη, yeah, δεν ξέρω αν είναι όντως αυτό, είναι ότι επειδή ένας καλλιτέχνης συνεπάγεται και ελευθερία σκέψης και έκφρασης και συνήθως τα συστήματα εντός εισαγωγικών δεν θέλουν πολύ σκεπτόμενους ανθρώπους, γιατί αυτό πάει κόντρα στις δικές τους κατευθύνσεις, προσπαθούν να περάσουν το προφίλ του καλλιτέχνη ως κάτι φεδρό, ώστε να μην θέλει ένας γονιός το παιδί του να ασχοληθεί με αυτό. Άρα αποτρέπουν ήδη από το σπίτι και από το σχολείο το να ασχοληθεί ένας άνθρωπος με την τέχνη, άρα να γίνει σκεπτόμενος άνθρωπος. Γιατί καλλιτέχνης και μη σκεπτόμενος ή μη φιλοσοφημένος, ξέρεις. Αυτό, για να είμαι δίκαιος, θα μου δημιουργούσε ένα θέμα. Θα έλεγα μόνο οι καλλιτέχνες δηλαδή είναι σκεπτόμενοι, γι' αυτό όχι μας μόνο χτυπάνε. Όχι μόνο. Ενώ οι γιατροί και οι μηχανικοί και οι άλλοι και οι παράλληλοι δεν είναι, δεν έχουν και μας ζηλεύουν εμάς και μας χτυπάνε. Έτσι, όχι, που δεν μπορεί νομίζω να τα ακούσει όχι, ένας όχι, θεατής, όχι, μπορεί να ξέρω ότι δεν εννοείς αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε οι μοναδικοί σκεπτόμενοι επί της γης. Όχι βέβαια. Έτσι, απλώς εμείς είμαστε πιο ελεύθεροι λιγάκι. Είμαστε πιο χαρά στα πανιά μας. Δηλαδή ένας με πολύ γραμμική σκέψη, ο οποίος κοιτάει πιο πολύ το προφίλ του και τα λοιπά και σκέφτεται την κάθε κίνησή του γιατί μετράει, θα είναι σοβαρός, όπως είπες, με ντυμένος πιο όπως πρέπει και μη κρίση μας, και ενώ ένας από τους καλλιτέχνες μπορεί να πει μη κρίση σημασία δίνω στην εμφάνισή μου, και πολλοί μάλιστα για να δείξουν αυτή την περιφρόνηση προς τους θεσμούς και στο πρωτόκολλο ντυσίματος και φαγητού και ό,τι άλλα πρωτόκολλα υπάρχουν, θέλουν να δείξουν ακριβώς ότι η ελευθερία για αυτούς τους ανθρώπους είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν νοείται να σου λέει να είμαι καλλιτέχνης και να τρέχω πίσω από φόρμουλες ηθικής ή savoir vivre, ή καθοσπρεπισμού κτλ. Αυτά
Ναι, ένας καλλιτέχνης μπορεί κάλλιστα όμως να το κάνει αυτό από επιλογή, όχι γιατί νοιάζεται για την εικόνα του προς τα έξω ή γιατί είναι κοινωνική πεποίθηση αυτό, απλά γιατί ο ίδιος του αρέσει και νιώθει ελεύθερος μέσα από αυτό. Αυτή είναι η καλή άποψη. Αλλά η κακή είναι να εναντιωθεί με τις απόψεις των άλλων που τον θέλουν να είναι έτσι και να θέλει να καμιά φορά να γίνει και κλόουν από την υπερβολή του. Εκεί ίσως κάτι δεν πάει και πολύ καλά. Αλλά βεβαίως εάν μπορέσουμε να συναντήσουμε κάποιους υπερβάλλοντες, σίγουρα αυτοί θα έλεγα δεν ανήκουν στην κατηγορία των πραγματικών καλλιτεχνών. Ο πραγματικός καλλιτέχνης, εάν τελειώσει τις σπουδές του λυκείου και αποφασίσει να σπουδάσει, και όπως είπες προηγουμένως, πολλοί σε ρωτάνε, σπουδάζεται αυτό το πράγμα. Δείχνει πόσο άγνοια υπάρχει ακόμα στη χώρα μας για το αν σπουδάζεται. Γιατί πραγματικά πολλοί διαρωτώνται. Δηλαδή λίγο παλαιότερα, πάει μια δεκαετία πίσω, πολλοί διαρωτώνται ακόμα πιο πολύ. Γιατί πρέπει να το σπουδάσεις. Εμείς ζωγραφίζουμε και έτσι. Και ακόμα δεν λαμβάνουμε γράμματα εδώ πέρα που λένε εμείς έχουμε το ταλέντο και δεν χρειαζόμαστε σπουδές κτλ. Δηλαδή, οι άνθρωποι που σπουδάζουν δεν έχουν ταλέντο. Αν το θεωρεί κάποιος ότι είναι έτσι. Όλοι και αγάπη έχουμε και ταλέντο. Τώρα, γιατί να φορτωθούμε το κομμάτι του βαρεμένου, του τρελού, του έτσι ή αλλιώς, με ένα ψυχικό νόσημα ή με κάτι άλλο. Αυτό δεν μου φαίνεται και πολύ αθώο. Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε και το λόγο για τον οποίο λέγεται. Γιατί μία στιγμή, ξέρεις, είναι φυλαγμένοι 7, 8, 10 ονόματα, τα οποία πάρεις ότι είμαστε κοντά σε εκλογές. 7, 8, 10 ονόματα που το καθένα πρόσκειται σε κάποια από τις παρατάξεις, 2-3 από κάθε, πλαισιώνουν κάθε παράταξη, μπαίνουν μπροστά, ας πούμε, στις ομιλίες και πλουτίζουν, εισαγωγικά, την εικόνα του κόμματος, ο οποίος έχει και λένε από εδώ ποιητή στάδε, από εδώ οικαστικό στάδε, από εδώ ένας, από εκεί ο άλλος, από εδώ δημοφιλής ηθοποιός, τότε είναι όλοι δημοφιλείς, καλλιτεχνάρες κτλ. Σε άλλες στιγμές, οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι ψώνια. Από πίσω τους λένε ψώνια, από μπροστά καλλιτεχνάρες, ιδιοφυΐες κτλ. Άρα χρησιμοθυρικές λέξεις είναι. Όποτε τους έχουμε ανάγκη, τους θεοποιούμε. Οι μεγάλοι, αυτό, οι δημιουργοί κτλ. Λοιπόν, από πίσω άλλα λόγια. Γενικώς η κοινωνία δεν έχει τα καλύτερα λόγια για τους καλλιτέχνες. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Και να πούμε επιτέλους ότι τι ακριβώς συμβαίνει και να δώσουμε ένα στίγμα. Σήμερα, τι μπορούμε να πούμε, τι καλλιτέχνες έχουμε στη χώρα μας, δυστυχώς ελάχιστους, ελαχιστότατους. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε με το μανιφέστο, με τη συγγραφή μας. Να δείξουμε τι είναι καλλιτέχνης επιτέλους. Ούτε τρελός, ούτε βαρεμένος, ούτε τίποτα άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που θα ακολουθήσει μία πορεία ελευθερίας, δημιουργίας, έκφρασης και με ευρύς ορίζοντες που θα κοιτάξει να είναι πλατής, ανοιχτός, βαθύς, με οράματα, με ιδέες, με απόψεις. Τώρα αυτά η κοινωνία δεν θέλει τόσο ανοιχτούς. Δεν πιστεύω ότι είμαστε και εκατομμύρια που θα διαλύαμε τις κυβερνήσεις και είμαστε όλοι αναρχικοί και θα πέφτουμε. Όχι. Επειδή ακούω και την άλλη άποψη, μας φοβούνται και θέλουν να μας μηδενίσουν. Εγώ δεν πιστεύω τέτοιο πράγμα. Απλώς πιστεύω ότι μας απαξιώνουν. Τώρα για ποιο λόγο, νομίζω για το λόγο κυρίως ότι μας θεωρούν κάτι μεταξύ τεμπέληδες,
άχρηστος και ότι όταν δεν έχεις να κάνεις κάτι, κάνεις κάτι, ένα έργο. Βεβαίως, αν κάποιοι κατορθώσουν και διακριθούν, αυτούς τους χρησιμοποιούν. Όλοι οι άλλοι είναι αναλώσιμοι. Δηλαδή, μόνο τα μεγάλα, πολύ μεγάλα ονόματα που κατορθώνουν να βρουν μια καριέρα, δηλαδή δεν θα ακούσεις να πούνε κάτι για τον Ελίτη, για τον Ρίτσο, για τον αυτόν, για κάποιους άλλους και για κάποιους Πριτάνιους και τα λοιπά που δημιούργησε ένα όνομα. Αυτά θα τα ακούσεις για κάποιους που εμφανίζονται σε εκπομπούλες στις τηλεοράσεις, που λίγο πολύ μπορεί να τους πεις ότι είναι και φαφλατάδες και λογάδες και αυτό και ημιμαθείς και τα λοιπά. Και πραγματικά μπορεί να τους αξίζει να έχουν, κατά τη δική μου άποψη, να έχουν μια τέτοια συμπεριφορά και άποψη ο κόσμος για αυτούς. Διότι πολλοί από αυτούς κοιτάνε να πάρουν κάτι που δεν τους ανήκει. Θα μου πεις, τι να πάρουν τον τίτλο του καλλιτέχνη. Αυτό μπορούν, αυτό θέλουν να πάρουν. Από το τίποτα που έχουν, ας λέγονται τουλάχιστον καλλιτέχνες. Και ξέρεις με το ας λέγονται καλλιτέχνες, γίνονται βασιλικότεροι βασιλέως. Ενώ δεν τους έχει πει κανείς να είναι κεντρικοί, να είναι έτσι και αλλιώς και να το παίζουν τρέλα και αυτό, αρχίζουν και παρουσιάζουν μια τέτοια εικόνα, η οποία σκοπό έχει, πιστεύω. Κοιτάξτε με, δείτε με, θα κάνω φασαρίες, θα κάνω εκτροπές, θα κάνω παραβατικότητες, δηλαδή όχι εγκληματικές, αλλά κάτι που να προξενήσω τα βλέμματα ή να προκαλέσω το φακό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν ανήκουν εμείς στον καλλιτεχνικό χώρο. Μα ούτως ή άλλως ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι πραγματικά ελεύθερος, αυτή δεν ήθελε κάτι να καταγγείλει εναντί, ας πούμε, των πεπιθήσεων, των κοινωνικών κλπ. Το κάνει μέσα από το έργο του. Δεν χρειάζεται να είναι κραυγαλαίο στην εμφάνισή του ή στις συμπεριφορές του για να πάει κόντρα σε κάτι. Το δείχνει μέσα από το έργο του. Και αυτός είναι ο σκοπός του καλλιτέχνη. Μέσα από το έργο σου να εκφράσει αυτό πραγματικά που θες να πεις. Δεν υπάρχει λόγος να είναι σε κεντρικό. Εδώ προϋποθέτει, όπως το θέτεις, ότι να έχει έργο. Εννοείται. Και να έχει αυτός έργο. Αυτός προϋποθέτω ότι είναι και καλλιτέχνης. Αυτός θα είναι και ο καλλιτέχνης, ναι. Αλλά ο κόσμος δεν συναντάει τέτοιους καλλιτέχνες. Συνήθως συναντάει κάτι σαν καλλιτέχνες ή αυτούς που αυτοονομάζονται καλλιτέχνες. Δυστυχώς. Γι' αυτό και εμείς θα διαχωρίσουμε μέσα στο μανιφέστο τώρα που θα καταθέσουμε τη λέξη καλλιτέχνης. Η καλλιτέχνης δεν μπορεί να την παίρνει αυτοβούλος όποιος θέλει και να αυτοονομάζεται καλλιτέχνης και να ακούμε μια ομάδα από ομάδα γιαγέλα δηλαδή που να λένε εμείς οι καλλιτέχνες και εμείς οι καλλιτέχνες, αδικούμαστε και αδικούμαστε. Πρέπει αυτό να διαχωριστεί και πολύ σύντομα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε, όχι να προσπαθήσουμε, προσπαθήσουμε σύντομα να δώσουμε αυτή την άποψη του καλλιτέχνη. Τι πραγματικά είναι καλλιτέχνης, τι πραγματικά πρέπει να περιμένει η κοινωνία από τον καλλιτέχνη, ποιος είναι ο στόχος του καλλιτέχνη, τι είναι ο ρόλος του, τι χρειάζεται για να είσαι καλλιτέχνης, ποια είναι η πορεία του καλλιτέχνη και ποιος δεν είναι καλλιτέχνης. Όλα αυτά θα τα απαντήσουμε, γιατί μαζευτήκαμε πάρα πολύ και δεν είναι κακό ότι αν είμαστε πολλοί, μακάρι να είμαστε και πάρα πολλοί. Το κακό είναι ότι είναι μερικοί καλλιτέχνες πλαισιωμένοι από ένα σωρό δήθεν οι οποίοι δεν είναι καλλιτέχνες βέβαια και κάνουν μεγάλο κακό στον καλλιτεχνικό χώρο με την έννοια ότι προσπαθούν να φανούν καλλιτέχνες, κάνουν εκτροπές, παραβατικότητες, όχι μεγάλες, αλλά τέλος πάντων θέλουν να μονοπολίσουν το φακό και γίνονται επιζήμιοι για το κύρος ενός πραγματικού καλλιτέχνη, που ενώ το φροντίζει, το έχει φροντίσει με σπουδές, με την εμφάνισή του, με τη σιωπή του, γιατί οι πραγματικοί καλλιτέχνες είναι σιωπηροί άνθρωποι.
Δηλαδή μιλάει το έργο τους, αφήνουν να μιλήσει το έργο τους, αυτό μιλάει. Έτσι, έχουμε μεγάλους καλλιτέχνες και στη μουσική και στο θέατρο και στις εικαστικές τέχνες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μιλάει ο καλλιτέχνης. Δηλαδή, τι να μιλήσω, τι είμαι καλλιτέχνης να πει. Ενώ ακούς άλλους που βγαίνουν και λέει εμείς οι καλλιτέχνες και εμείς οι καλλιτέχνες που κάνουμε εργάρες που δεν μας υπολογίζει η κοινωνία, που μας σαμποτάρουν οι καλλιτέχνες, οι άλλοι, οι επαγγελματίες κτλ. Δίχως καμία σπουδή, δίχως καμία γνώση, δίχως καμία φιλοσοφία, δίχως καμία ηθική, μιλάω για το εικαστικό πεδίο ηθική, χαλάνε μόνο το πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε. Λοιπόν, έτσι ματαιοπονούμε μέσα σε ένα κυκαιώνα να μπορεί ο σημερινός καλλιτέχνης να βρει το δρόμο του, να βρει τον προσανατολισμό του, να βρει το αντικείμενό του, να βρει χώρους που προωθούν το έργο του, να βρει ανταπόκριση από το κοινό που τον έχει πάρει στο ψηλό. Καμιά φορά βλέπεις ανθρώπους που ντρέπονται να πούνε ότι είναι καλλιτέχνες. Σου λέει, ξέρω την αντίδραση εκ των προτέρων. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης, φίλτατή μου, δεν είναι ένας άνθρωπος, ο πραγματικός καλλιτέχνης. Πώς μπορείτε να το διακρίνετε? Ο πραγματικός καλλιτέχνης, εν πρώτης, έχει γνώσεις και γνώσεις πολλές που τις έχει αποκτήσει όχι μόνο από τη σπουδή του στη σχολή του, αλλά και από τη συνεχή του επιμόρφωση στη φιλοσοφία, στην ψυχολογία των τεχνών, στην κοινωνιολογία, σε τέτοια επίπεδα, και κοιτάει καθημερινώς να πλουτίσει τις απόψεις του, τις ιδέες του, τη γνώση του, την εμπειρία του, και δεν του χρειάζεται να εμφανίζεται εδώ και εκεί και να κάνει κεντρικότητες. Συγγνώμη που Ναι, διακόπτω παρακαλώ. για το, αυτό που είπατε, οι κεντρικότητες. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο, όχι πιο πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού, λόγω του ότι είναι απέδευτο σε σχέση με τις τέχνες. Βλέπει μερικές φορές καλλιτέχνες οι οποίες κάνουν μοντέρνα τέχνη και πράγματα τα οποία δεν κατανοεί το ευρύ κοινό και τα βλέπουν ως κεντρικότητες, ως ακραία, ως... Βέβαια, δεν μπορώ να κρίνω ούτε να μπω στη διαδικασία να πω ποια από αυτά όντως είναι τέχνη και ποια δεν είναι. Αλλά μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν όντως σπουδάσει το κομμάτι αυτό το εικαστικό και έχουν επιλέξει να κάνουν ένα είδος τέχνης μοντέρνας, πιο ενοιολογική, λίγο διαφορετική από τα τετριμένα κλπ. Και όταν έρχεται το απαίδευτο κενό να δει το έργο του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, θεωρεί ότι αυτή η κεντρικότητα είναι κάτι που είναι όλοι οι καλλιτέχνες. Και αυτό έχει να κάνει με την παιδεία του κοινού. Δεν είναι δηλαδή μόνο αποκλειστική ευθύνη των καλλιτεχνών που κάνουν κεντρικότητες, αυτοί που θέλουν να λέγονται καλλιτέχνες τέλος πάντων, αλλά φταίει και το κοινό, το οποίο δεν έχει την παιδεία να προσπαθεί και να μπει μέσα στο έργο του εκάστοτε καλλιτέχνη, ο οποίος είναι όντως με γνώσεις, και να κατανοήσει αν αυτό που κάνει κεντρικότητα ή κάτι θέλει να πει. Δηλαδή, αν θυμηθούμε, ας πούμε, το κίνημα που δεν ήταν τέχνη, ήταν αντιτέχνη βέβαια, τον Νταντά, ή να δούμε των σουρεαλιστών, ή να δούμε τέτοια πράγματα, ή των εξπρεσιονιστών, στην εποχή εκείνη που διαδραματιζότανε, το κοινό πάντα αντιδρούσε σε κάτι τέτοιο, Το προϊόν ότι ήταν καινούριο. πολύ ακραίο, δεν θεωρούσε ήταν πολύ ακραίο. Ναι. Άρα βγήκε αυτή η φήμη εντός εισαγωγικών ότι ο καλλιτέχνης είναι κεντρικός, είναι ελαφρόμυαλος, ελαφροίσκετος κλπ. Ενώ οι καλλιτέχνες αυτού του διαμετρήματος που αναφέρω τώρα, που είναι και στην ιστορία της τέχνης, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα κάρος σπουδές από πίσω τους και απλά λέγανε κάτι, κατήγγειλαν κάτι το οποίο συνέβαινε στο συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ας πούμε, που ζούσαν. Κάτι θέλανε να πούνε. Απλά το λέγανε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμος από το κοινό, ας πούμε. Γιατί έτσι θέλανε να το πούνε. Αυτό το εκλαμβάνει το κοινό σε κεντρικότητα. Δηλαδή, φταίνε και οι δύο πλευρές, θέλω να πω. Με άλλα λόγια, αν κρίνω από ό,τι είπες, προκλήθηκε μια σύγχυση από τον καιρό που μπήκε η μοντέρνα τέχνη. Ναι, προκλήθηκε αυτή η σύγχυση, αλλά όχι με ευθύνη των καλλιτεχνών, με ευθύνη του Του απέδευτου κοινού. κοινού.
σε αυτή την περίπτωση. Εδώ να θυμίσω ότι η σύγχυση προκλήθηκε όχι μόνο από το ίδιο το, ας πούμε, από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μακριά. Εδώ προκλήθηκε σύγχυση για αυτούς που ήταν πολύ κοντά στους ίδιους. Ήταν ήδη καλλιτέχνες. Ήταν ήδη καλλιτέχνες, ναι. Δηλαδή ο ένας είχε αρχίσει να αφισβητεί την ύπαρξη του άλλου. Δηλαδή βάλει πολεμική που υπάρχει στο κύκλο των καλλιτεχνών. Συνήθως ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του ένα ειδικό βάρος και σε κάθε περίπτωση δεν θέλει να χάσει αυτό το έδαφος το οποίο νομίζει ότι κέκτεται και συνήθως μπορεί να δεις μια εισαγωγικά επίθεση του ενός χώρου προς τον άλλον. Θεμητό σε ένα σημείο, γιατί αυτό προάγει και την εξέλιξη κτλ. Αλλά τώρα για να βάλεις να κατανοηθεί τι είναι μοντέρνα τέχνη, νομίζω ότι δεινοπάθησε όλη η Γαλλία αρκετές φορές όταν με το Μονέ και τα λοιπά επιχείρησε να ανοίξει ο εμπρεσιονισμός και έπεσε όλη η Ακαδημία πάνω του. Αργότερα με το Σαλόν των Απορριφθέντων, το Σαλόν των Ανεξαρτήτων και τα λοιπά, μπόρεσε να ανοίξει ο χώρος και να μπει μέσα δυστυχώς κάθε καρυδιές καρύδι ή όπως το λέμε ελληνικά κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί αυτό έγινε, θέλουμε και δεν θέλουμε, δεν μπήκαν μόνο η Σεζάν και η Βανκόγκ και ο Μονέ και ο Ματίς, δεν μπήκαν μόνο αυτοί. Μπήκαν όλοι όσοι δεν τους δέχτηκε η Ακαδημία, όσοι δεν τους δεχόταν η Ακαδημία. Και για να είμαστε ειλικρινείς, σε ένα τέτοιο για περάστε, που και οι άλλοι θέλανε να φανούν πολύ για να στενοχωρήσουν την Ακαδημία όσο μπορούσαν, βάζανε με το κιλό. Όποιος έκανε κάτι που δεν ήταν ακαδημαϊκό, έμπαινε. Αλλά πρέπει να ρωτηθούμε, έμπαιναν όλοι καλοί? Όχι. Η κατάσταση ήταν τέτοια που βάζανε ελάτε παιδιά και άλλοι για να φανούμε πολύ. Λοιπόν, μέσα γι' αυτό όμως έγινε το Σαλόν των Ανεξαρτήτων. Μετά έγινε το Σαλόν των Ανεξαρτήτων. Από των Απορριφθέντων φτάσαμε, αλλά μέσα σε αυτό το κακό, πολλοί αυτοβαφτίστηκαν καλλιτέχνες. Αυτό συνέβαινε πάντα. Θέλανε, ναι. Αυτό συνέβαινε πάντα, ναι. Συνέβαινε πάντα, όπως και στον καλλιτεχνικό χώρο. Άλλοι λένε τι είσαι ηθοποιός, τι είσαι χορευτής. Χορεύει δύο στροφές, είμαι χορευτής. Πάει και παίζει 5 λεπτά, είμαι ηθοποιός. Δυστυχώς είναι ένας εύκολος δρόμος για μερικούς και αυτοί γρήγορα τους πετάει το σύστημα. Γιατί δεν μπορούν να σταθούν όλοι αυτοί. Ευτυχώς δηλαδή. Αλλά δοκιμάζουν και ποιο είναι το κακό. Δεν είναι ότι να τους πετάει το σύστημα ή τους κρατάει. Τους πετάει, εγώ λέω, ναι. Το κακό είναι ότι αυτοί φεύγοντας από το, αν έχουν πεταχτεί από το θέατρο ή από το κινηματογράφο ή από εδώ ή από εκεί ή από το τραγούδι, συνεχίζουν να φέρουν τον τίτλο του καλλιτέχνη. Και βγαίνουν στα κανάλια και ξέρεις, υπάρχουν και τα κανάλια αυτά τα μεσημεριανά, τα οποία πώς σας πετάξανε εσάς τέτοια μεγάλη καλλιτέχνητα, ηρωνία βέβαια που λένε αυτοί και με ροκάμα το βγάζουν. Αλλά έλα που το ψώνιο δεν εννοεί να το καταλάβει και υιοθετεί το όρο καλλιτέχνης και άσε και αυτό δεν μας πείραζε. Βλέπουν και ένα 8-10% μέσα η τηλεθέαση, δηλαδή αν το βάλεις πόσο είναι καμία 200-300 χιλιάδες, σου λέει η μεγάλη καλλιτέχνης που την πετάξαν την κακομοίρα. Λοιπόν, 10 τέτοια ψώνια φτάνουμε 1 εκατομμύριο να έχουν τέτοια άποψη για 8 ψώνια. Άρα το κακό που παθαίνεις είναι ότι η τηλεόραση και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συντηρούν ψώνια ή όπως λέγεται τα ψώνια, τα νούμερα φέρνουν νούμερα. Δυστυχώς. Το ξέρει καλά η Πάνια και άλλοι πολλοί. Ότι φέρε μου ψώνια να έχω νούμερα τηλεθέασης. Με νούμερα ζω. Θυμάμαι μια εκπομπή της που λέει, συγγνώμη λέει, τα λέτε νούμερα. Εγώ με νούμερα ζω, τους δίνω το 500 άρικο τους και ζω μια χαρά με τα νούμερα. Γιατί έχω έτσι εκπομπές, βγάζω εκπομπές και ο κόσμος γελάει και ο κόσμος αυτό και εγώ ζω με τα νούμερα.
καθένας με κάτι ζει. Αλλά για το δικό μας χώρο είναι καταστροφή αυτό το πράγμα. Εάν υιοθετήσουμε τον κάθε είμαι παθόκ, είμαι παθόκ, δείτε το παθόκ και αυτά ζει η πάνια. Λοιπόν, άμα έχεις δύο-τρεις τέτοιους μέσα και σου λένε και εγώ καλλιτέχνης και εσύ καλλιτέχνης, ο άλλος τον βγαίνει απελπισία. Άρα αυτός είναι ένας του βασικούς στόχους να οριοθετήσουμε την τέχνη και να μην την αφήσουμε έτσι. Να σταλεί υπόμνημα προς Υπουργείο, προς αυτό και να υπάρξουν προδιαγραφές επιτέλους. Επιτέλους να υπάρξουν προδιαγραφές. Ποιοι είναι καλλιτέχνες. Όχι εσύ καλλιτεχνάρα μου και εσύ καλλιτεχνάρα μου. Γιατί το έχουν πιάσει και ξέρουν και το δούλεμα και αυτοί. Και λυπάμαι αν πολλοί από εμάς το δέχονται. Που ξέρουν ότι δεν αξίζουν να λέγονται ούτε πιάνω το μολύβι. Είμαι ο κύριος, πιάνω το μολύβι, δεν πρέπει να το λες. Λοιπόν, όμως δέχονται και τον τίτλο του καλλιτέχνη και το φωνάζουν εμείς οι καλλιτέχνες, εξ ονόματος των καλλιτεχνών και έχουν πλακώσει τώρα και οι επιχειρηματίες των διαφόρων μπαρ που λένε ελάτε να σας κάνουμε καλλιτέχνες και γεμίζουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και τα κέντρα τα αστικά έχουν γεμίσει από τι να πω τώρα, από ματαιόδοξους, από βερμπαλιστές, από όλα τα αυτά που δεν τα θέλουμε εμείς στον εικαστικό χώρο έχουν πιάσει τον παραεικαστικό χώρο θα λέγαμε και περιφέρονται ως εικαστικοί. Λοιπόν, αυτή η ζημιά μπορούν να κάνουν μόνο στη γνώμη που μπορεί να έχει ο κόσμος για τους ανθρώπους που γίνονται, που είναι καλλιτέχνες. Στο επί της ουσίας δεν μπορούν να κάνουν ζημιά με την έννοια του ότι αν θα πάνε σε μια σοβαρή γκαλερί ή αν θα τους δει ένα σοβαρό συλλέκτης, δεν θα ασχοληθεί μαζί τους. Μα δεν μιλάω για την καταστροφή που θα πάθουν οι ίδιοι ή που την έχουν πάθει οι ίδιοι, γιατί ποτέ δεν θα τους δεχτεί ούτε γκαλερί, ούτε χώρο, ούτε τίποτα, ούτε ουσίο. Οι ίδιοι είναι εξεγραμμένοι. Οι ίδιοι είναι εξεγραμμένοι. Το θέμα είναι ο επηρεασμός του κοινού, σκηνής γνώμης. Αυτό είναι το κακό που έχει γίνει. Και αυτό ευθύνεται μόνο ένας, που λέγεται Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο των όλων. Λοιπόν, έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο και το πολιτισμό, όπως θα αναφέρουμε αρκετές φορές στο Μανιφέστο, και το Υπουργείο και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Παιδείας αγρών αγοράζουν. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί έχουν κουράσει και το κοινό. Λοιπόν, θα τα πούμε μία φορά, θα γράψουμε μία φορά και θα ζητήσουμε η συμπαράσταση. Λοιπόν, το πράγμα έχει παραγίνει. Λοιπόν, ούτε μπορώ να ακούω ο καλλιτέχνης ο κεντρικός. Εκεντρικός ίσως να μην είναι και τόσο κακό. Αλλά ο καλλιτέχνης ο βαρεμένος, ο μουρλός, και δεν αφήνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν βέβαια. Γιατί όσο πλανάται αυτό το δίλημα, ρε παιδί μου, ξέρεις, εσείς οι καλλιτέχνες είσαστε λίγο, πώς να το πω, λέει ο γονιός. Έχει ακουστεί ότι είσαστε λίγο, φοβάμαι για το παιδί μου. Και αυτό το πράγμα ήταν έτσι πάντα θα μου πεις, ο καλλιτέχνης είναι πιο ελεύθερος μόνο, είναι πιο ανοιχτό μυαλός, είναι πιο, μάλλον η λέξη ελεύθερος το καλύπτει όλο. Ελεύθερος δεν σημαίνει άναρχος. Ελεύθερο σημαίνει ελεύθερο πνεύμα, να σκέφτεται, να μην υπολογίζει το πρωτόκολλο του ντυσίματος, ας πούμε. Το πρωτόκολλο πώς να κάθεσαι, πώς να πιάσεις το πιερόνι. Μπορεί να τον δεις ότι να είναι πιο κεντρικός σε αυτό το σημείο. Πάει καλά. Ίσως με αυτό θέλει να δείξει το βαθμό της ελευθερίας του και της απομάκρυνσής του από τα πρωτόκολλα που θέλουν την κοινωνία να είναι προσκολλημένη σε ένα σημείο όπου να κατευθύνεται από την άρχουσα τάξη. Αυτό πραγματικά μπορεί να φαίνεται ότι είναι κακό, μπορεί να φαίνεται για άλλους πολύ κακό, για άλλους καθόλου, για άλλους να λέει κιόλας μπράβο στα παιδιά. Προσωπικά εγώ αυτό το βρίσκω καθόλου κακό. Ο καλλιτέχνης είναι ελεύθερος και πρέπει να είναι ελεύθερος, αλίμονο αν και αυτός μπει στο δόγμα ακολουθούμε το στρατιωτάκι, ανοίγουμε το σιρταράκι. Τουλάχιστον ο καλλιτέχνης δεν το έχει αυτό. Ούτε σιρταράκι ανοίγει για να πάρει συνταγή, ο πραγματικός καλλιτέχνης. Ενώ
Όλοι οι υπόλοιποι που αυτονομάζονται καλλιτέχνες, απλά δεν τους υπολογίζουμε καθόλου εμείς. Τους λέμε επιμορφωθείτε, αν σας αρέσει, επιμορφωθείτε και αποκτήστε νόμιμα τον τίτλο του καλλιτέχνη, αν θέλετε. Αυτό το λίγο καλλιτέχνης, δίθεν καλλιτέχνης, δεν χωράει μες στον καλλιτεχνικό χώρο. Πρέπει να το καταλάβει και το κοινό και το Υπουργείο και τα δύο Υπουργεία που προανέφερα και γενικά η κοινωνία. Ώρα να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Ο καλλιτέχνης είναι και αυτός ένα πολύ σοβαρό άτομο με προσφορά όπως όλοι οι καλοί επαγγελματίες. Με σταθερή αξία και πολύ ψηλή αξία μάλιστα, δεν το λέω να πενέσω ούτε τα γένια μου ούτε τίποτα άλλο. Αλλά η δουλειά του καλλιτέχνη είναι και πολύ ψηλή και πολύ δύσκολο να γίνει από άλλο άτομο. Δεν έχει τη συγκεκριμένη γνώση, στηρίζεται πιο πολύ στην έμπνευση, όπως θα δείτε κανένα άλλο επάγγελμα δεν στηρίζεται στην προσωπική έμπνευση. Ο μηχανικός θα πει τόσα κιλοτζάουλ αυτό, τόσο η δύναμη αυτό, τόσο η δυναμική ενέργεια, τόσο η κινητική, αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο, λύσαμε το θέμα μας. Στην περίπτωση του καλλιτέχνη τα πράγματα αρχίζουν από το μηδέν και τελειώνουν κάπου με ένα νούμερο. Δηλαδή εκεί μπαίνει η έμπνευση, η απόλυτη δημιουργία. Ο καλλιτέχνης είναι δημιουργός, να το χωνέψουμε αυτό. Ο καλλιτέχνης, όχι ο αντιγραφέας που πιάνει και ζωγραφίζει μήλα και πορτοκάλια που τα στείνει απέναντι και τα αποτυπώνει. Ο καλλιτέχνης είναι από τους μοναδικούς αναπομείνατες δημιουργούς. Και αυτό να το κατανοήσει πολύ καλά και η κοινωνία και αυτοί που οδηγούν την κοινωνία. Λοιπόν, αποσπώντας τα προνόμια από τον καλλιτέχνη, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να πριονίζει τη δική του καρέκλα το κάθε κράτος που το κάνει αυτό. Για ποιο λόγο τώρα δεν του αρέσουν οι καλλιτέχνες? Δεν του αρέσουν οι καλλιτέχνες γιατί τον ενοχλούν. Όπως είπε συνάδελφος προηγουμένως, τον ενοχλούν. Γιατί τον ενοχλούν? Γιατί είναι λίγο νευρόσπαστα άτομα οι καλλιτέχνες. Δεν είναι ο yes man και αυτό, αφού είναι ελεύθερος, είπαμε, και μπορεί και κυριαρχεί μέσα στον εαυτό του, δεν σηκώνει και πολλά-πολλά, ούτε συμβουλές, ούτε τίποτα. Δεν τον ονομάζω άναρχο και είμαι κατά της αναρχίας. Και όλοι πιθανώς να είναι κατά της αναρχίας. Μπορεί να φωνάζουμε πιο δυνατά, μπορεί να μην είμαστε αρνάκια. Και γιατί να είμαστε αρνάκια? Άλλο να είσαι νομοταγής, να είσαι. Αλλά αρνάκι δεν είναι ο καλλιτέχνης, γιατί πρέπει να κατανοηθεί αυτό. Έχει δική του σκέψη, δικό του έργο, προσέξτε, είναι από τα μόνα επαγγέλματα που ακόμα και ο ηθοποιός θα πάρει το κείμενο, θα το διαβάσει και θα το αποδώσει. Ο καλλιτέχνης δεν έχει να πάρει κανένα κείμενο, δεν έχει να πάρει καμία εντολή από κανέναν. Από το α μέχρι ωμέγα ο πραγματικός καλλιτέχνης θα πάρει το μηδέν και θα το κάνει ωμέγα. Προσέξτε το αυτό, ίσως να μην το έχετε σκεφτεί. Αλλά ο καλλιτέχνης, ο εικαστικός καλλιτέχνης μιλάω, θα πάρει όπως ένα συνθέτης. Από το μηδέν αρχίζει και αυτός και θα φτάσει στο μέγα. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης θα δείτε λοιπόν ότι ο πραγματικός καλλιτέχνης, δεν μιλάω ούτε για τον ερμηνευτή ούτε για αυτό, ο καλλιτέχνης δημιουργός, όπως ο ποιητής, όπως ο μουσουργός, ο μουσικός, ο καλός μουσικός, ο καλός εικαστικός, από μηδέν θα πάρουν τα πράγματα και θα τα καταλήξουν σε ένα τέλος. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους κυνηγάς, τους δημιουργούς, αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν και παίρνουν το τίποτα και το κάνουν πολύτιμο αγαθό και έρχονται σε όλα τα μουσεία του κόσμου για να θαυμάσουν αυτό το έργο, αυτούς πάνε να πολεμήσεις. Πρέπει το κράτος να είναι ηλίθιο αν κάνει τέτοια κίνηση. Άρα δεν περιμένουμε το κράτος το κάνει εσύ και εμένα, το κάνει παραπλανημένα. Άρα δεν υπάρχουν ούτε καλοί σύμβουλοι και αυτό το έχουμε παράπονο. Ότι το κράτος να δέχεται και να υποβαθμίζει την τέχνη, να την πετάει την τέχνη και να την πετάει και το παράπονο το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το ξαναλέμε συχνά πυκνά, η τέχνη να την κρατήσει στο επίπεδο που πρέπει, όχι να την πετάει στα πνευματικά κέντρα, στους συλλόγους γονέων του δημοτικού σχολείου για να βάζει ένα παιδάκι εκεί πέρα απόφυτο για να κάνει ζωγραφική μία ώρα τη βδομάδα και να λέει είμαι ζωγράφος.
Αυτή είναι η ξεφτύλα, αυτή είναι το απόλυτο πέταγμα των δικαστικών τεχνών. Πώς σας φαίνεται να βάζω να έχω ένα γιατρό και να βάζω και στο πνευματικό κέντρο μία ώρα ιατρική κάθε εβδομάδα και όποιος βγαίνει να λέει είμαι γιατρός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν το λέω ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά λέω δεν το ξεφτυλίζει το ίδιο το Υπουργείο έτσι. Ζητάμε ότι η χώρα μας, ειδικά η χώρα μας, η οποία στάθηκε περήφανα, μεγάλωσε την τέχνη, την αξιοποίησε 2,5 χρόνια πίσω και καταφέραμε εμείς να την εξευτελίσουμε σήμερα, να την πετάξουμε στα σκουπίδια και να πουλάμε ακόμα Ακρόπολη, Ολυμπία και τα λοιπά, αδελφούς και τα λοιπά. Πουλάμε πράγματα 2.500 ετών πριν. Χαθήκανε σήμερα οι καλλιτέχνες. Αφού τους βγάλατε τρελούς εσείς ήδη, αφού βλέπετε τι πουλάτε, βλέπετε γιατί έρχονται, για την Ακρόπολη έρχονται, για τα μνημεία. Λοιπόν, φροντίζετε να συνεχίσετε αυτό το πράγμα. Πώς, με τη διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο και με την κυρία Πίτσα να κάνει μία ώρα μάθημα στα νηπία. Να σταματήσει αυτό το ξεφτύλισμα. Οι τέχνες να μην τις βγάλετε από το Λύκειο και από το Γυμνάσιο που σκέφτεστε. Να υπάρχουν οι τέχνες όπως υπάρχουν σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί κάτι διαβάσαμε ότι φροντίζετε να πετάξετε και ένα μάθημα άλλη υποβάθμιση. Να μην πεταχτούν οι τέχνες από πουθενά. Να μεγαλώσουν οι ώρες. Δεν έχει ανάγκη το παιδί να ξέρει τον τύπο του βουτάνιου, του προπάνιου και του μεθάνιου. Πιο πολύ έχει ανάγκη από δημιουργικότητα. Σταματήστε να τους δίνετε γνώσεις άχρηστες. Παράπονο προσωπικό και πολλών άλλων είναι ότι μας μάθατε για τα βουτάνια και τα οξύδια και τα υπεροξύδια και πού τα χρησιμοποιούμε, γιατί τα βάζετε μέσα στο μάθημα. Μήπως γίνουμε χημικοί. Πρώτη θέλουμε να είμαστε δημιουργοί και ελεύθεροι άνθρωποι και εκφραστές των απόψεών μας. Αυτό δεν θέλετε να μας το μάθετε. Δεν θα αρχίσω πόλεμο με κανένα, απλώς λέω ότι τι άποψη κυριαρχεί. Να μάθουμε το βουτάνιο, αλλά να μην μάθουμε να δημιουργούμε. Μάθε εξίσωση τετάρτου βαθμού, δι τετράγωνη κτλ. Μάθε ανώτερα μαθηματικά. Προχωρήστε ακόμα από το δημοτικό, αρχίζετε να μαθαίνετε εξισώσεις από την πέμπτη δημοτικού. Έχετε βάλει, βάζετε με στα βιβλία για τα παιδιά, να μάθουν τα παιδιά. Εγώ δεν λέω να μην μάθουν τα παιδιά. Αλλά μην πετάτε τις τέχνες έξω. Πανάθεμά με, ας πούμε, εξοργίζομαι και εξοργίζονται και όλοι οι άνθρωποι βλέποντας αυτά τα χάλια του Υπουργείου. Δεν κάνει γενικώς χάλια του Υπουργείου, μεθοδευμένες κινήσεις κάνει. Τώρα γιατί τις κάνει και γιατί θέλει να τις κάνει, μην νομίζετε ότι θα καθίσει κιόλας ο κόσμος με σταυρωμένα χέρια να παρακολουθεί το θέαμα. Δώστε περισσότερη προσοχή, μπορείτε να το κάνετε, στις τέχνες οι οποίες έχουν κάνει τη χώρα και μόνο γνωστή μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν θέλει πολύ μυαλό να το αντιληφθεί. Κανείς δεν το καταλαβαίνει. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε πώς είπε ο Καραμαλίδες κτλ. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Τι πουλάει η Ελλάδα. Τέχνες πουλάει. Τι άλλο πουλάει. Βαριά βιομηχανία, φτιάχνετε ψυγεία. Τέχνη για τουρισμό. Άντε. Ο τουρισμός με ένα κορονοϊό σταμάτησε. Όπως βλέπετε. Η τέχνη δεν σταματάει ούτε με κορονοϊού ούτε με τίποτα. Και αυτό να το καταλάβουν όλοι. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε το δημιουργικό άνθρωπο και να τον στρέψετε. Τι να τον κάνετε, τεμπέλη να τον κάνετε. Αυτό μπορεί και κάνει καλά, αυτό να το αφήσετε να το κάνει. Εσείς έχετε πλάνο να τον ματαιώσετε. Και τι ματαιώνετε, είναι ιστορία. Αυτή που πουλάτε σήμερα. Αυτή πουλάμε σαν κράτος. Αυτό πουλάμε, τέχνη πουλάμε. Αν κάτι με σεβασμό μπορούμε να πουλήσουμε και να έχουμε και την υπόλοιψη όλης της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα, από την τέχνη προέρχεται. Και την τέχνη πολεμάτε. Βεβαίως εδώ βλέπεις και η δήθεν που λέμε μια ώρα,
Τέχνη θέλουν οι άνθρωποι. Και χώνονται μέσα και λένε εμείς οι καλλιτέχνες. Οι δήθεν καλλιτέχνες θέλουν να γίνουν καλλιτέχνες. Αυτοί που δεν το θέλουν είναι το ίδιο το Υπουργείο. Υποβαθμισμένη παιδεία, υποβαθμισμένα κτίρια, υποβαθμισμένη ανωτά τη σχολή καλών τεχνών, όλα υποβαθμισμένα είναι. Στηρίζεστε εκεί στα 5 φροντιστήρια, στα 10, να προετοιμάζουν 5 χρόνια συνέχεια εισαγωγικές εξετάσεις για να μπουν στο υπερκτήριο της Οδού Πειραιώς, για να βγουν τούβλα από την έξω μεριά. Όπως τα λέω είναι, και όποιος έχει αντίρρηση ας μου πει ότι είναι αλλιώς. Αυτό λέγεται παρανοϊκή άποψη των διοικούντων. Δεν ξέρουν ή ξέρουν το συμφέρον τους. Μάλλον για το συμφέρον τους δουλεύουν. Δεν θέλουν μπελάσει το κεφάλι τους. Ακούστε απάνω στα αυτά που διαδίδονται και λέγονται ότι μπορεί να πεις ότι οι καλλιτέχνες είναι καμιά φορά και άκομψη και μιλάνε πολύ και μιλάνε ελεύθερα και δεν θα έχουν σε τίποτα να βγουν σε κανένα κανάλι για να καταγγέλνουν και να κάνουν, και καλά κάνουν κατά την άποψή μας. Φροντίστε εσείς να είστε καλά, αλλά εσείς δεν θέλετε ούτε κριτική ούτε τίποτα. Θέλετε σιωπηλούς ανθρώπους και οποιοδήποτε άλλο στη θέση που σας άκουγε, όχι εγώ βέβαια, θα έλεγε καλά τους κάνεις εκεί πέρα, τι μας έχουν απέναντι και να μας καταγγέλνουν και να φωνάζουν και να μας στέλνουν πίνακες και να μας γελιοποιούν. Άλλωστε εκεί πέρα τους ηλίθιους. Ηλίθιους, ηλίθιους, το μάθει η κοινωνία και γράφει ηλίθιους. Αλλά δεν ξέρει να διαβάζει καλά η κοινωνία. Μπερδεύει ποιοι είναι ηλίθιοι. Ηλίθιοι, αγαπητοί φίλοι που μπορεί να μας ακούσει θα αύριο μεθαύριο ή αργότερα. Δεν πιστεύω ότι είναι καλλιτέχνες. Όχι, δεν το πιστεύω. Ποτέ δεν θα είναι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες είναι στο πλευρό της κοινωνίας πάντα. Και δημιουργοί είναι και εκφραστές και του σωστού και του απόλυτου είναι και υπέρ της κοινωνίας εργάζονται. Ποτέ η κοινωνία δεν έχει χάσει από τους καλλιτέχνες. Όλη η Ευρώπη με τα μουσεία δουλεύει, δηλαδή οι Γάλλοι τι είναι τρελοί. Έχουν τα μουσεία τους εκεί πέρα και γεμίζει κάθε όλο το χρόνο το Λούβρο, το Ορσέ, το ένα, το άλλο, το Μπομπούρ, το Ροντέν και όλα, όλα γεμάτα είναι από κόσμο. Από όλα τα μέρη του κόσμου πηγαίνουν να δουν μουσεία. Και τα μουσεία φιλοξενούν καλλιτέχνες. Και αυτούς τους καλλιτέχνες θέλει να τους πετάξει η σύγχρονη Ελλάδα, ε. Δηλαδή πόσο μυαλό χρειάζεται. Η Ελλάδα θα έπρεπε να ζει μόνο από δύο πράγματα. Από τις τέχνες και από τον τουρισμό. Δεν με ενοχλεί εμένα αυτό. Για όλα τα άλλα αφήστε τα, ούτε κεφάλαια υπάρχουν, ούτε αυτά. Δεν λέω ούτε ορυχία να έχουμε, ούτε μεταλλεύματα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνετε εκεί πέρα. Αλλά σίγουρα από τις τέχνες και από τον τουρισμό είναι φτιαγμένη η χώρα να μπορεί να ζήσει από αυτά. Καλησπέρα στη Λασκαρίνα και στο φίλο μας τον Κώστα Μαναγγελάκη, στο Μιχάλη το Μασούρα από την Καρδίτσα, στην Ελένη Σχιναράκη, Βασίλο Κωνσταντάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης, στο Σάββα τον Αλμπάντη Σταθερό από τη Θεσσαλονίκη κοντά μας, καλησπέρα Σάββα, στην Ευδοξία Παναγιωτίδου, σπουδάστριά μας, καλησπέρα Ευδοξία, στο Γιώργο Σταματόπουλο. Η μοντέρνα τέχνη δυστυχώς έδωσε βήμα στους διάφορους αρηβίστες που τη χρησιμοποίησαν έτσι ώστε να ανέλθουν κοινωνικά. Θα το συνεχίσουμε το θέμα σε 5 λεπτάκια. Η Μαρία Εφαντίδου, καλησπέρα σας. Κάλιο αργά παρά ποτέ στην ωραία παρέα. Εντάξει Μαρία. Γιώργος Σταματόπουλος. Δεν θέλουν τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές σπουδές γιατί ενοχλούν και θεωρούν ότι είναι απειλή για την επικρατούσα τάξη πραγμάτων. Δεν είναι και τόσο στο χέρι τους. Ούτε μας ενδιαφέρει αν τι θέλουν ή τι θέλουν. Δεν ζητάμε να μας υιοθετήσουν. Δεν μας θέλουν μία, δεν τους θέλουμε 10. Αλλά να μην τρέχουν και στις εκλογές και βγαίνουν με καλλιτέχνες. Και υπάρχει και αντίδραση από τη μεριά των καλλιτέχνων. Ο Σπύρος Κουγιάνος,
Καλησπέρα από Γερμανία. Η Γερμανία είναι πολύ κοντά μας στο τελευταίο καιρό. Έχουμε πολλούς από Γερμανία. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Πρώτα για τη μοντέρνα τέχνη. Η μοντέρνα τέχνη. Πραγματικά η μοντέρνα τέχνη, όπως είπαμε και στο σαλόν των απορριφέντων, μπήκαμε με το κιλό μας. Όσους δεν ήθελε το σαλόν των Παρισίων, έγινε το σαλόν των απορριφέντων, μπήκανε με τον κουβά μας. Στη μοντέρνα τέχνη γέλασε ο κάθε πικραμένος. Πραγματικά, γιατί οι άνθρωποι που απεχθάνονται τις σπουδές, γιατί έχουν ταλέντο μεγάλο, όπως λένε, βρήκαν ευκαιρία και λένε, εγώ κάνω μοντέρνα τέχνη. Σου λέει, τι θέλει μοντέρνα τέχνη, έχει δύο μάτια, βάζω ένα, έχει, ξέρω εγώ, δύο χέρια, βάλω και εκεί ένα. Τέλος πάντων, ό,τι έχει, ένα λιγότερο και κάνω μοντέρνα τέχνη. Λοιπόν, πόσα είναι τα βασικά χρώματα, τρία, βάζω δύο εγώ. Κάνω μοντέρνα τέχνη. Περιορίζω τα χρώματα και γυρνάει σγουρά η ταπινέλα, τα δείχνει στους ημίστραβους. Στραβή και ημίστραβη, ξέρετε, συνεννοούνται μια χαρά. Δεν θέλει να δείξει ο μισόστραβος ότι δεν βλέπει. Και του λέει, τι ωραίο έργο είναι αυτό. Σ' αρέσει και σένα, ε. Πετάει το πλαϊνό ημίστραβος και λέει, μα τι λες τώρα, πρόκειται για γέρα, μπράβο ρε Μιχάλη. Έτσι και τα βάλει στο Facebook και τα λοιπά. 800 like παίρνει. Λοιπόν, όλοι επενούν τον στραβούλιακα και έτσι διονύζεται το χάλι της τέχνης. Λοιπόν, σιγουρότατα, ποιοι φταίνε. Δεν τα βάλω με το Facebook, γιατί αυτό δέχεται όποιον θέλει να βάλει το έργο του. Το θέμα είναι ότι η στραβή όλου του κόσμου ενωθείται. Και δυστυχώς η στραβή είναι περισσότερο από τους μη στραβούς. Λοιπόν, όλοι μαζί ενώνονται, τραβάνε like, σου λέει, ωραίος πίνακας. Τώρα, πάει εκεί πέρα να βάλει ένα πίνακά του, ακόμα και αν ήθελε ένας φτασμένος καλλιτέχνης. Μακριά από το πίρτο εξωτερό. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης δεν θα βάλει ποτέ έργο εκεί πέρα. Άρα, ο χώρος έχει φτιαχτεί έτσι όπως έχει γίνει μάλλον, ανήκει μόνο στους ημίστραβους. Οπότε, έχει χώρο ο σοβαρός καλλιτέχνης, μάλλον να το πούμε αλλιώς. Το κοινό, τι βλέπει, μέτρια έργα, εντελώς μέτρια, έργα σε εισαγωγικά ενίοτε, να μονοπολούν και να παίρνουν 500-700 likes και από κάτω σχόλια. Μωρό μου, είσαι μοναδικό, είσαι εξαίρετη. Έφαγες και το Βανκόγκ, έφαγες και το Λεωνάρντο. Ακούνε από κάτω, σου λέει, αυτό καλό θα είναι. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω τι είναι μοντέρνο, φαίνεται κάτι καλό είναι. Αλλά γιατί δεν μ' αρέσει, λέει, ξέρω εγώ, μάλλον δεν ξέρω. Έχει και τύψεις μετά, δεν μπορεί να το κριτικάρει. Ποιο να κριτικάρει. Λοιπόν, έτσι μέσα σε αυτό το πανικό, μέσα στην ακαταστασία, μέχρι σε όλα, η μοντέρνα τέχνη πραγματικά έδωσε μια χαρά οδό και βήμα στον κάθε επικραμένο να βρει ένα χώρο και να πανηγυρίζει την αυτοτέλειά του και την καλλιτεχνική του υπόσταση. Μια χαρά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, για μας είναι ώρα να τα ξεμπλέξουμε τα θέματα, θα τα αναφέρουμε, τι είναι τέχνη, τι είναι μοντέρνα τέχνη, τι είναι καλλιτέχνη, τι είναι τέχνη. Και συγγνώμη εδώ να διευκρινίσουμε το πόσο πολύ πιο δύσκολο είναι να κάνει κάποιος μοντέρνα τέχνη. Μοντέρνα τέχνη να κάνει. Πάρα πολύ δύσκολο. Μοντέρνα τέχνη. Πάρα πολύ ψάξιμο. Μοντέρνα τέχνη για να γιατί κάνει. Γιατί έτσι όπως ακούστηκε μπορεί να φαίνονταν ότι εκμηδενίζουμε τη μοντέρνα τέχνη, που είναι ακριβώς το αντίθετο. Όχι, όχι, βεβαίως. Είπα ότι ο καθένας θεωρεί ότι κάνει μοντέρνα τέχνη παραλείποντας κάποια πράγματα. Να το πούμε πιο απλά. Η μοντέρνα τέχνη, δηλαδή αυτό που θέλει να κάνει, είναι η αφαίρεση. Έτσι. Δηλαδή το κύριο προσόν της μοντέρνας τέχνης είναι η αφαίρεση. Αφαίρεση. Δεν σημαίνει έχω δύο μάτια, βάζω ένα μάτι. Η αφαίρεση θα μπορούσαμε να το δώσουμε για να γίνει κατανοητό έτσι στους φίλους, ότι θα μπορέσω να πω το ίδιο πράγμα που θέλω να πω, αν το ζωγράφιζα κανονικά, ρεαλιστικά, νατουραλιστικά, να το πω με τα ελάχιστα λόγια που μπορώ να το πω, με
με τα ελάχιστα γραφτά μάλλον, με τα ελάχιστα, με τις ελάχιστες κινήσεις και να λέει το ίδιο πράγμα. Ή να αφήνω τον εγκέφαλό μου να μπορεί να φτιάχνει εκείνος το αυτό που θέλω να δώσω. Να μην το δώσω εγώ, να τον παραπέμψω στο μήνυμα αυτό που θέλω να κάνω και να τον αφήσω αυτό να συμμετέχει μέσα στο αποτέλεσμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί για να μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο, πρέπει να ξέρεις καλά το όλο και να πεις τι αφαιρείς από εδώ πέρα ώστε να μείνει τελικά το ίδιο που ήθελα να κάνω στην αρχή με όχι όλη αυτή την φωτογραφική αποτύπωση. Γιατί εγώ δεν είμαι φωτογράφος. Αν είμαι φωτογράφος, θα πάω να το φακώ και τον έκανα. Γιατί να καθίσω να το κάνω. Το έκανα στην αναγέννηση. Ναι, στην αναγέννηση δεν είχαν φωτογραφική μηχανή, αναγκαστικά το έκανα. Λοιπόν, τώρα γιατί να το κάνω. Τώρα θα κάνω κάτι πιο έξυπνο. Θα κάνω κάτι που θα παραπέμπει σε αυτό που θέλω να κάνω και θα αφήσω το θεατή να μπορεί να το καταλάβει. Αυτό δεν το έχει καταλάβει ο δήθεν όμως και γυρνάει και το πινέλο και νομίζω ότι είναι συνθέσεις χρωμάτων. Έβαλα κίτρινο εδώ αριστερά, να βάλω και κόκκινο δεξιά, να βάλω και λίγο μπλε από εδώ, να βάλω και από εκεί, να βάλω και ένα κύκλο στη μέση, να τραβήξω και μια κάθε γραμμή και μια οριζόντια. Μια χαρά είναι. Να το τραβήξω και δύο-τρεις άλλα πόλο και έτσι, έτσι, τακ, τακ, τακ. Ρε μεγάλε, τι έκανες. Αυτό τι σχέση έχει με την αφαίρεση? Καμία. Αν το δει κάποιος και το δείξει, σε αρέσει κύριε Βασίλη μου. Πολύ ωραίο μου φαίνεται. Μπράβο παλικάρι μου. Εσύ το φίξες. Εγώ. Μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια οι φίλοι μου. Πάει στην γκαλερία, του λέει, ξέρετε, είμαστε κλεισμένοι για 5-7 χρόνια. Λέει αυτός, με πολεμάνε όλες οι γκαλερίες όπου πήγα, γιατί αγάπη μου οι γκαλερίες ξέρουν κάποια πράγματα, έχουν μάθει. Αν δεν είναι και οι ίδιοι ασχολούμενοι με την τέχνη, πουλάνε τέχνη. Έχει εθιστεί το μάτι τους στο σωστό και το λάθος. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε στη προσέγγιση που θα παρουσιάσουμε. Η Ράνια Αναστότση. Καλησπέρα. Πότε το ελληνικό κράτος ήταν κοντά στους καλλιτέχνες? Πότε τους υποστήριξαν ή χρηματοδότησαν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκθέσεις κτλ? Τώρα εσύ πήγες στο άλλο άκρο. Εμείς λέμε ότι δεν ήταν δίπλα μας. Στήριζαν να μας χρηματοδοτήσουν κιόλας. Εδώ με τα βίας πάνε να χρηματοδοτήσουν τον άνεργο από τον κορονοϊό τώρα. Εσύ ζητάς να... Μου έλεγε η κυρία που έκανα σήμερα μάθημα στην ιστορία από τη Γερμανία. Η Γερμανία άνοιξε πολύ τα χρηματοκιβώτια της και υποστήριξε πολύ τους ανέργους από τον κορονοϊό. Πάρα πολλά λεφτά έδωσε. Λοιπόν, και καλά έκανε, μου λέει, ας πούμε, δηλαδή ένα ευνομούμενο κράτος είναι κοντά και στα καλά και στα κακά. Εδώ πέρα ήταν πολύ κοντά και... Αλλά προχθές είχαμε διαδηλώσεις, ζητούσαν και άλλα λεφτά. Δεν θέλουν ρίσκο, δεν θέλουν να ανοίξουν, δεν θέλουν να κάνουν. Αλλά φοβάμαι πολύ, λέει, γιατί οι Γερμανοί έχουν φύγει όλοι και πήγαν στην Ισπανία. Και πάνε εκδρομή. Πάνε εκδρομές οι Γερμανοί, φεύγουν, λέει. Τι θα γίνει όταν τελειώσει το καλοκαίρι, αυτό θα μετρήσουμε. Λοιπόν, ωραία. Εμείς θα παρουσιάζουμε σταδιακά κάποια άρθρα σταδιακά από το μανιφέστο και είμαστε εδώ τώρα για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Παρασκευή. Θα σταματήσουμε κανένα 20ήμερο μέσα στο κομμάτι του Αυγούστου, στο πρώτο 20ήμερο. Εκεί θα σταματήσουμε λίγο να ανασυνταχθούμε, να δούμε και τα θέματα, να δούμε και την πορεία μας. Γιατί φέτος θα αρχίσουμε και πιο νωρίς τα μαθήματα. Αρχίζουμε από 14 Σεπτεμβρίου, δεν είναι? Αποφασίσαμε να προσθέσουμε ένα μήνα παραπάνω στο ακαδημαϊκό μας πρόγραμμα. Για πάντα, όχι για φέτος λόγω κορονοϊού. Θα αρχίζουν τα μαθήματα 14 Σεπτεμβρίου και θα πηγαίνουν μέχρι τέλος Ιουνίου. Για μας θα είναι, πόσο είναι, ένα δεκάμηνο η ακαδημαϊκή χρονιά. Το ρωτάνε και οι καθηγητές, γιατί μεγάλωσα το χρόνο σπουδών? Για να έχουμε καλύτερες σπουδές. Άλλο τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα.
Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται να δώσουμε αρκετά παραπάνω στους σπουδαστές μας. Δουλεύουμε, θα δουλεύουμε 10 μέρες, 10 10 μήνες, όλα τα είπαμε μήνες δεν είπα. Λοιπόν, 10 μήνες γερά, επί κάποια χρόνια, για να κατανοηθεί καλά το κομμάτι αυτό που έχουμε κληθεί να σπουδάσουμε. Έτσι πρέπει να σκέφτεται. Έτσι πρέπει να σκέφτεται ο σπουδαστής. Νομίζω ότι θα το δεχθεί. Ήδη έχει ανακοινωθεί και το δέχονται, γιατί εδώ με σχολή νομίζω περνάμε πολύ καλά. Δεν περνάμε καλά. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Δεν νομίζω ότι κανείς ποτέ παραπονέθηκε γιατί είχε πολλά μαθήματα ή χανόταν η μέρα και δεν την καταλάβαινε. Νομίζω όμως ότι... Ωραία. Θα τα πούμε πάλι την άλλη Παρασκευή. Με αγάπη, ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Καλό βράδυ.